samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά την Τρίτη, όπως ξέρουμε όλοι βέβαια. Εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε στις μεταφορές των μαθητών και από ό,τι γνωρίζω και όλη η περιφέρεια, από ό,τι έχω ας πούμε τηλεφωνική ομιλία και με τους άλλους συναδέρφους, διότι υπάρχουν κάποια προβλήματα φέτος ας πούμε επιπλέον από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ένα βασικό πρόβλημα είναι οι αποπληρωμές των οφειλών μέχρι τον Ιούνιο του 2012, οι οποίες είναι ένα σοβαρό αγκάθι, γιατί βλέπουμε γενικότερα στην κοινωνία μας ότι το κράτος οφείλει πολλά σε μεταφορείς, σε φάρμακα, σε εργαζόμενους ανθρώπους κλπ. Λοιπόν, τα οποία για μας εδώ στη ΣΑΜΟ ανέρχεται στο ποσό των 751.000 ευρώ, το οποίο είναι ένα σοβαρό ποσό και μας έχει ας πούμε και μας φρενάρει αρκετά. Επιπλέον προέκυψε το πρόβλημα της αρμοδιότητας της μεταφοράς των μαθητών στους δήμους ή στις περιφέρειες αναλόγως. Μέχρι προχθές, μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, έβγαιναν εγκύκλοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίοι τελικά έλεγαν ότι στα σημεία που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί θα αποβούν άκαρποι. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώσει γραπτό στην περιφέρεια ποια δρομολόγια ή στο σύνολο ή μερικώς ποια ας πούμε δρομολόγια δεν μπορούν να μεταφερθούν, να εκτελεστούν με βάση τα δεδομένα του Δήμου, οπότε από εκεί και πέρα η περιφέρεια να αναλάβει την αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε πρώτη φάση για τώρα, για αρχή της σχολικής χρονιάς, υπάρχει ένα μπέρδεμα σοβαρό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, από ό,τι γνωρίζουμε, και θέλω να τον ευχαριστήσω και μπράβο του, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, να προστατεύουμε και να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα του τόπου μας. Έστειλε μια επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Υπουργείο, τα οποία βέβαια λένε οι άνθρωποι και πολύ σωστά ότι θα πρέπει να αποπληρωθούν παλιές οφειλές και να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα δίνονται χρήματα. Διότι στο παρελθόν, ποτέ βέβαια δεν έγινε αποπληρωμή των μεταφορών με το τέλος της χρονιάς, αλλά στο παρελθόν δίνονταν χρήματα Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Απρίλιο αν θυμάμαι καλά και Ιούνιο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ο κάθε μεταφορέας μπορούσε να λειτουργεί στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα λοιπόν λέμε αναλάβεται η περιφέρεια ή αναλάβεται ο Δήμος το έργο της μεταφοράς των μαθητών και λεφτά από το Υπουργείο θα σταλούν εάν και εφόσον και όποτε κλπ. Κλπ. Το οποίο αυτό βέβαια διωγγώνει το πρόβλημα και υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα δούμε, διότι με βάση την εγκύκλιο την περσινή που έλεγε τις μεταφορές των μαθητών από τους Δήμους, όριζε ότι σε πρώτη φάση πρέπει με κάποιοι μαθητές, όσοι μπορούν και υπάρχουν τακτικά υπεραστικά δρομολόγια, να μεταφέρονται με τα υπεραστικά δρομολόγια με ειδικό μαθητικό δελτίο. samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.